Αυτές οι εικόνες με τα νεκρά ψάρια στον ποταμό του Αϊγιάννη στον Καρτερό, πολλά εξ αυτών σε κατάσταση σύψης, κινητοποιούν κλιμάκιο της περιφέρειας που αύριο θα βρεθεί για αυτοψία στο επίμαχο σημείο. Δεκάδες νεκρά ψάρια έχουν βρεθεί στην επιφάνεια των υδάτων, προκαλώντας έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια τόσο στους κατοίκους της περιοχής όσο και στους επισκέπτες της παραλίας. Οι πολίτες απαιτούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ισορροπίας στην περιοχή. Εδώ και την τελευταία εβδομάδα έχουν εμφανιστεί πολλά ψάρια νεκρά στην Κίτη εδώ του ποταμού. Δεν ξέρουμε από πού προέρχονται όλα αυτά. Έχουν ήδη γίνει καταγγελίες. Εντάξει, όσο να είναι, εννοείται. Όταν βλέπεις κάτι το οποίο είναι αποκρουστικό και μυρίζουν κιόλας, δεν είναι και το καλύτερο. I mean, I don't know. In summer it's very common for this to happen. I'm not coming here for the river, I'm coming here for the sea. So it's okay for you? I mean, it shouldn't be okay. I really don't know the state of the whole area. I don't know what studies have been done in the environment. So I cannot really tell. It doesn't seem right to me, but I don't know what are the reasons behind it. So. Οι επισκέπτες και οι κάτοικοι έχουν εκφράσει τα παράπονά τους για την κατάσταση, υπογραμμίζοντας τη σημαντικότητα της παραλίας για την τοπική κοινότητα και τον τουρισμό. Όπως αναφέρουν, η θέα των νεκρών ψαριών αποτελεί πλήγμα για την εικόνα της περιοχής εν μέσω τουριστικής σεζόν. Επιπλέον, κάνουν λόγο για ζήτημα δημόσιας υγείας, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση των ψαριών. Αποτρόπαιο το σκηνικό στην παραλία της Φλωρίδας του Καρτερού με το ποτάμι του Αϊγιάννη να έχει γεμίσει με νεκρά ψάρια. Στο Καρτερό δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα για να έχουμε οικολογική παροχή από μια δεξαμενή και ό,τι φέρει ο Θεός. Δηλαδή αν βρέξει θα ανανεωθεί το νερό και θα διατηρηθεί η ζωή στο ποτάμι. Δυστυχώς βλέπετε η ανοβρία τα προβλήματα που έχει φέρει και φοβάμαι ότι θα επαναληφθεί το φαινόμενο. Δυστυχώς. Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος εξηγεί ότι το φαινόμενο των νεκρών ψαριών, όπως συναντήθηκε και στο φράγμα από Σελέμη, αποδίδεται σε έλλειψη οξυγόνου στα νερά του ποταμού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης. Οι ειδικοί του ΙΘΑΒΙΚ επισημαίνουν ότι η ανοξία μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, όπως υψηλές θερμοκρασίες και έλλειψη βροχοπτώσεων που προκαλούν ανομβρία. Αυτό που μάθαμε είναι ότι πήγε το ΕΛΚΕΦΕ και πήρε δείγματα ή τουλάχιστον εκτίμησε ότι είναι από ανοξία, δηλαδή έλλειψη οξυγόνου. Ό,τι ακριβώς έχει συμβεί και συμβαίνει στον Αποσελένη. Μπαίνει θάλασσα μέσα στο ποτάμι και όταν, με το λόγο του κυματισμού και όταν ηρεμήσουν τα κύματα, το νερό που μένει αποκομμένο από τη θάλασσα δεν οξυγονώνεται, οπότε όσα ψάρια έχουν περάσει μέσα δυστυχώς βρίσκονται νεκρά.